Εσύ ρε φίλε που είσαι πιο φρέσκος. Πασχολία, αγιασμούς, τι λένε. Εμιορδάνη βαθιζομένη σου κυριέ. Δεν ξέρω, αγιασμό είχε σήμερα. Υπηστριάδο κλπ. Εφανερώθη προσκύνηση. Λέω, δεν έμουν στα βάλια, μαζευόμασταν όλοι τίποτα. Γκρουπάκια δεν πήγανε. Ναι. Γιατί ήμουν εκεί αγιασμό, αλλά αγιασμό δεν είδα. Ήταν ένα... Δεν έγινε. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο έγινε. Κάποια άλλα ήταν ένα παπά μακριά, έχει μαζέψει μια αντιπροσωπεία μαθητών. Ναι. Εντάξει, εποχές του COVID έτσι είναι αυτά. Ναι. Εμείς δεν κάνουμε αγιασμό. Εμείς πρέπει να κάνουμε και εμείς ένα αγιασμό. Να αγιάσουμε εδώ για να πάει καλά το πράγμα. Τι λέμε, καλή σεζόν λέμε. Ναι, αυτό λέμε. Αυτά δεν λένε, τι λένε. Καλοτάξιδο, καλορίζικο που λένε και λοιπά. Πάνε καλά, δεν θα πούμε και στην Αταλία. Ναι. Την απαστράπτωσα Αταλία. Ναι, ναι. Καλή σεζόν ναι. Για αυτή την παραγωγή μα. Ναι, ναι. Και να πάνε όλα καλά. Και από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κατανάλωση, φίλε μου. Διότι έχουμε να καταναλώσουμε πράγματα από την πρώτη αγωνιστική. Είχε πολύ πράγμα. Δεν μα έκανε σοφού, αλλά μα έδωσε δείγματα. Και προτείνω στον κόσμο οποιασδήποτε απόχρωση, στου φιλάθλου δηλαδή. Πράσινη, βένετη, κόκκινη, κίτρινη κλπ. Χαμηλά την παλίτσα γιατί δεν ξέρω τι θα δούμε. Είναι ακόμα προδιαγωνιστική. Και δεν είναι σαφή τα δείγματα γραφής. Βέβαια, φίλε μου, η μπόμπα έσκασε. Έσκασε. Η πρώτη μπόμπα δηλαδή. Να σκέψω ότι αυτή την πρώτη αγωνιστική θα πρέπει να την έχουμε 20 Αυγούστου. Πότε είναι εκεί. Ναι. Με τα μπάνια του λαού. Ναι. Και φτάσαμε 13 με τα σχολεία να αρχίσει το πρωτάθλημα. Βέβαια, ρε φίλε, με τα σχολεία αρχίσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, μα καλύτερα. Και ακόμα και αν έτοιμε οι ομάδες. Τι κάνουν αυτοί οι καλύτερα για τις ομάδες, γιατί σκέψουν να ξεκινάει 20. Ναι. Δηλαδή και από το 20 μέχρι το 13 τι παίκτες πήραν, τι ναι. Προπονήσεις κάνανε και αυτά ναι, ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι, ναι, ακόμα χειρότερα. Ωραία που έσχασε η Μπόμπα του καλημέρα. Ναι. Μας έβαλε νωρίς-νωρίς στο κλίμα. Ρίχνει και μύτες κάτω. Ναι. Δηλαδή ότι ξέρεις κάτι. Σωστό. Την παλίτσα κάτω που λένε. Να μετρηθούμε καλύτερα. Μετρηθούμε, ναι. Να καλύτερα. Είναι μεγάλο σοκ για τον ΠΑΟΚ. Διότι φαίνεται ξεκίνησε με πολλά σχέδια, με όνειρα να. Ανακτήσει τα χαμένα ενία και έρχεται αυτή η φάση του 87. Εγώ λέω το εξής: πρέπει ο Ζήφκοβιτς να έχει τσακωθεί με τη γυναίκα του, με την κοπέλα του, δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος, να έχει τσακωθεί και να ήταν σε μια φάση δύσκολη. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχει τσακωθεί, θα την έβρισκε θεωρώ την μπάλα. Την βρίσκει ναι. Και από τα νεύρα, από τα νεύρα ναι. Τη δίνει και φεύγει. Ναι. Τώρα αυτό έκανε ναι. Τρομερό δώρο. Και σε ποιον, έτσι, στον Κόντε. Ναι. Ούτε τέτοιο δώρο δεν το συναντάει κανείς. Φυσικά γίνονται και λες, εντάξει, για να σου παρολογηθούμε. Αλλά σε τοπικό πρωτάθλημα δύσκολο να δεις μια τέτοια μεγάλη, απίθανη γκέλα. Όχι, τα μεγάλη γκέλα. Μεγάλη γκέλα γιατί είναι νίκη. Χάνει κατευθείαν το αίτητο με το καλημέρα. Και δηλαδή... πάλι στο κλεφτοκοτάει μπάλα, ρε φίλε. Ναι. Είναι εκεί ο Κόντε. Δεν χάνει Κόντε. Ο Κόντε κυνηγάει όλη τη φάση. Ναι, 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 εννοείται. Δηλαδή είναι από την κεφαλιά του Κρέσπο. Βλέπεις ότι είναι. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι η κεφαλιά, επειδή πάει. Καταρχήν κάνει έγκλημα ο Ζήφκοβιτς που βγαίνει. Φυσικά. Η κεφαλιά αυτή περιμένει, σου έρχεται στην αγκαλιά και καθαρίζει φάση. Ναι. Όμως επειδή είναι γάτα μεγάλη ο Κόντε, την τρέχει τη φάση πέρα. Σου λέει. Στο να μισό. Πιέσω, ρε παιδί, ναι, το μισό να κυνηγήσω. Ναι, ναι, ναι. Και το δικαίωσε. Οπότε ξεκινάει γιατί ο Πάκου παίζει 7. Το μάτς δηλαδή είναι, σωστά, ναι. Προηγείται των υπόλοιπων αγώνων των δύο βραδινών του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ. Σωστά. Οπότε ξέρει. Ναι. Και μετά. Θα τα πάμε στη σειρά βέβαια. Μετά, φίλε, γίνεται στη Θεσσαλονίκη αυτό που λένε το σύστριγκλο. Διότι βγαίνει ο γίγαντας Λουτσέσκου και λέει: το γήπεδο φταίει, το χορτάρι είναι τρίτης εθνικής, τι είπε. Ναι, ομάδα τρίτης εθνικής. Ναι. Γήπεδο τρίτης εθνικής. Ναι. Φίλε, και γίνεται ας πούμε ένας χαμός. Ένας χαμός. Διότι ο ΠΑΟΚ είχε να χάσει πρεμιέρα από το 2003. Ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-2. Ναι. Νομίζω και κλεισμένον, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 18 χρόνια. Ναι, είναι πολλά. Και λέτε φίλε, ας πούμε, okay, να μην κερδίσεις διότι δεν σε ήθελε η μπάλα ή οτιδήποτε άλλο. Να κάνεις και γκέλα που φτάνει στο διπλό είναι θέμα. Πάντως ο Λουτσέσκου, επειδή εδώ τα λέγαμε πριν το καλοκαίρι για τον Λουτσέσκου, ναι. Ότι και στην πρώτη του θητεία είχε τον τρόπο να παίρνει με τις δηλώσεις που έκανε όλους τους κραδασμούς πάνω του ναι. Και να αφήνει λίγο πιο έξω από κάτω τους φέτες. Αυτή τη φορά πήγε να πάρει τον κραδασμό. Ναι. Να ρίξει λίγο την μπάλα στην εξέδρα. Να το κάνει χειρότερα. Ναι, δεν ξέρω. Ρε φίλε, τι μάζετε τώρα. Γιατί αυτό ήθελα να σου πω ότι τον κόλ πήγε στο 86 και να μην έμπαινε τον κόλ. Στο 87. Να μην έμπαινε τον κόλ, αν πήγε 0. Δηλαδή είναι ότι στο Ολυμπιακό δεν με κάνω φάσεις. Να το πούμε μετά το Ολυμπιακό, απλά παρένθεση. Στον ΠΑΟΚ δεν είδαμε κάτι φοβερό ότι και ξαφνικά έγινε και γέλα. Κάνει μια φάση ο ΠΑΣ στο 92. Ναι, ναι, ναι. Εκεί στα πλάγια ναι, που πάει ναι. Μπάλα κλπ. Που την κλέβει.
Λες ότι μπορεί να γίνει και 0-2. Αργός ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Ναι, αργός πολύ. Για μένα είδα ότι φάνηκε ότι έχει παίχτες με χρονάκια στις πλάτες τους. Ναι. Και γενικά δηλαδή, ξέρω εγώ ότι έχασε τον Ολιβέρια το καλοκαίρι της μεταγραφής, πήρε τον Άπκο, δεν βοήθησε. Να είμαστε τίμοι όμως και δίκαιοι. Ας περιμένουμε. Δηλαδή, σίγουρα, εντάξει. Το έλεγε ο Καντουρί που είναι τραυματίας που είναι άλλη ομάδα, αλλά γενικά η πρώτη εικόνα δεν είναι θετική. Ναι. Αλλά έλεγα και το είπα και νωρίτερα ότι ξέρεις, ξεκινάς ενδεχομένως φουριός, ότι πάμε να καθαρίσουμε ναι. κλπ. Και προσγειώνεις και βρίσκεις ένα νόμο, αλλά προσγειώνεις κατευθείαν. Όπα, λες φίλε τώρα, πάμε ξανά από την αρχή, το ξαναπιάνουμε κλπ. Κλπ. Συμβαίνει το ίδιο με διαφορετικό όμως πρόσημο στον Ολυμπιακό, διότι πρώτον παίρνει βαθμό, ναι. δεν χάνει εν πάση περιπτώσει, και δεύτερον, okay, πέταξε στα σκουπίδια μια ώρα παιχνιδιού με λανθασμένες επιλογές από τον Μαρτίνης, διότι κάνει πράγματα κατανόητα, δηλαδή έχει αλλάξει το σύστημα το οποίο ήταν επιτυχημένο επί 3 χρόνια, ξέρω ναι, εγώ. Ξαφνικά το γυρίζει τέλος σεζόν. Είναι ένα σύστημα που δεν του βγαίνει κιόλας. Ναι, δεν του βγαίνει. Βάζει τα δύο φορ Αραμπί και Τικίνιο. Ο Τικίνιο το παιδί είναι ανέτοιμο. Έχει να παίξει από τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Και μιλάμε για Σεπτέμβριο. Ναι, ήταν τραυματίας, ήταν πολλά. Ναι. Δεν έχει ακόμα μπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά όποια λάθη, τις παραλήψεις κλπ. Και το πέταγμα του χρόνου για 60 λεπτά, ναι. βλέπεις ότι 60 με 90 ναι, μισή ώρα βομβαρδίζει. Μέτρησα, επειδή απλώς έτυχε να τα έχει μπροστά μου τις φάσεις, ναι. 10 περιπτώσεις στην τελική αιστεία, όπου δεν πήγε γκολ. Εντάξει, τέλος σφύριζαν. Δηλαδή, τώρα είναι και θέμα ρέντες. Δηλαδή, ο Αραμπί 100 φορές δεν πρόκειται να τα χάσει. 120. Ναι. Ναι. Η Ονεκούρ, αυτό που έκανε, ξέρω, το τακουνάκι κλπ. Εντάξει, είναι η βραδιά. Από τον Ολυμπιακό είδες ότι έκανε πράγματα. Εννοείται ότι και όντως αυτός πέταξε μισή ώρα. Ήταν παίκτες που σου έκανε αλλαγή στην πορεία του αγώνα ο Μαρτίνς που ήταν ακόμα ανέτοιμοι. Θέλουν ακόμα κουλίτσα. Δεν είναι. Ναι. Βάζει τον Πολωνό, το οποίο το παιδί δεν ξέρω, είναι τόσο καλύτερος και από τον Λαλά και από τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο. Ναι. Να το δούμε στην πορεία. Αλλά νομίζω ότι και ο Μαρτίνς πια άκουσε τα καμπανάκια γύρω-γύρω και θα πρέπει να πάει διαφορετικά στην πορεία. Γιατί είναι και δύο ομάδες, που συζητάμε και για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, που έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Δηλαδή... Βέβαια, γιατί είχαν και ευρωπαϊκά. Έρχονται, ναι, είχαν και αποκλεισμό. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είτε σε ευρωπαϊκές που δεν πήγε καλά. Δηλαδή το έχουν δει το έργο το καλοκαίρι. Δεν είναι ότι ξεκίνησαν τώρα και. Και τώρα είναι. Ο Ολυμπιακός πάει στη Λαμία και ο ΠΑΟΚ πάει στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Δηλαδή αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε πράγματα που θα πάει η μπίλια. Και την Πέμπτη έχουν ευρωπαϊκά, δηλαδή ενδιάμεσα έχει και ευρωπαϊκά μαθήματα. Φυσικά, φυσικά, φυσικά παίζουν και οι δύο. Τα θεωρητικά εύκολα μάτια του ομίλου με Αντβέρπ Ολυμπιακό. Ωραία και. Στο Γιβραλτάρο πάω. Ναι. Είναι ταξίδι για τον πάω. Αυτό εννοώ, ότι είναι ταλαιπωρία, όλη αυτή ναι. η ιστορία κλπ. Και ένα μάτσο παραπάνω όπω και να έχει. Κάνει και rotation, διότι δεν πα ποτέ με την ίδια δεκάδα. Έχει αποδειχτεί έτσι κι αλλιώ. Από την άλλη, θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Είπαμε ότι τσίμπησε το διπλό χρυσάφι ο Πας Γιάννηνα που είχε κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Έχασε παίχτες, ναι. έχασε το Γιαννίκη που είχε φτιάξει και δώσει μια ταυτότητα. Ξεκινάει από το μηδέν ουσιαστικά και ξεκινάει με ένα τρίποντο. Λοιπόν, ο προπονητής, για πες. Ηρακλής Μεταξάς. Ηρακλής Μεταξάς. Ο οποίος Ηρακλής Μεταξάς είναι Έλληνας από τη Γερμανία. Στην Κολονία νομίζω γεννήθηκε. Ναι, είναι καραμπόρια νίκη για αυτό. Δηλαδή ναι. αυτή η ιστορία του. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο οποίος έχει μια πολύ μακρά θητεία σε πάγκους γερμανικών ομάδων. Βοηθός, συνεργάτης, δεύτερος και κλπ. Και τον Σκίμπε. Τον είδαμε το 2015 δίπλα στο Σκίμπε. Σωστό. Έχει μια φιλοσοφία και μια ποδοσφαιρική μόρφωση σημαντική. Δεν ξέρω τι θα κάνει η ομάδα, αλλά σου λέω ο άνθρωπος έχει μία θητεία πίσω του, δεν είναι και ένα παιδάκι, είναι 54 νομίζω, που πάνε στο φύσιο στο Βασίλης μου, λες. Τη μία τον Γιαννίκη. Βρήκε το μοντέλο και ναι. σου λέει... Πού υπάρχει έννοια ναι. να έχει δουλειά, ρε παιδί μου, ναι, ναι. να έχει κάνει πράγματα. Και πάει ναι. αυτό το στυλ, το πάει ναι. το στυλ και το ακολουθεί. Γιατί χθες ήταν με ένα πας, η αλήθεια είναι ότι όντως έδειξε το καλοκαίρι 6-7 παίχτες, το βασικό κορμό. Φίλε, 7 παίχτες είναι πολύ. Όλοι για... λέγαμε ότι φέτος θα είναι διαφορετικός. Εγώ το είδα χθες όπου το άφησε πέρυσι, από εκεί το πιάσα ακριβώς. Τι εννοείς ότι λέγαμε. Ομάδα. Ακόμα χειρότερα, γιατί διάβαζα σε διάφορες αναλύσεις, όνομα και μικροί, ότι είναι πρώτος υποψήφιος για υποβολισμό. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ για πρώτο υποψήφιο δεν τον θεωρούσα, αλλά θεωρούσα ότι. Με μία 7, εντάξει, τη δούμε από εδώ και πέρα, αλλά ναι.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή εκεί να πιέσει ψηλά, να παίξει ποδόσφαιρο, όχι ταμπούρι. Πάρα πολύ. Μια χαρά, μια χαρά, μια φυσικά διπλό με στην Τούμπα, έτσι. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Τεράστιο πράγμα. Για τον Ολυμπιακό είπαμε ότι θα αρχίσει ο Μαρτής να αντιλαμβάνεται πράγματα ότι πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και βέβαια, ό,τι πάμε για τον Πάο και για τον Ολυμπιακό. Ας περιμένουμε να δούμε γιατί είναι πρώτη αγωνιστική. Παρόλα αυτά, την πρώτη αγωνιστική είχαμε τους δύο λυπημένους. Από τον Πάο και τον λυπημένο. Πεχτάρα μεγάλη. Ο Γιώργο Τιμπάλα, τους δύο λυπημένους, τον Πάο πρώτα που είναι Χαστούκι και Σοκ, τον Ολυμπιακό μετά που δεν καθαρίζει την πρεμιέρα, νομίζω ότι είχε 7 στα 7 σε πρεμιέρα ο Ολυμπιακός. Έρχονται τα δύο χαρούμενα παιδιά, ο Παναθηναϊκός πρώτα το Σάββατο, ακολουθεί η ΑΕΚ, όπου αγοράζουν και οι δύο χρόνο, ενθουσιασμό, ελπίδα. Διότι και στους δύο θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά πόσο γκρίνια υπήρχε. Δεν κάναμε μεταγραφές, δεν κάναμε αυτές που πρέπει τις μεταγραφές. Είχε μία ιστορία κλπ. Έχει το Παναθηναϊκός που στα φιλικά δεν σταύρωνε νίκη, έκανε 9 φιλικά μία με μία νίκη. Ναι. Και δείχνει ένα αξιοπρεπές πρόσωπο. Μην κρυφτούμε πίσω από το σκορ το 4-0. Το είπε και ο Γιωβάνοβιτς στο τέλος. Τον καταχάρηκα διότι έδειξε μια σοβαρότητα. Δηλαδή ότι του σκίσαμε, του κάναμε καλά. Δεν έκανε προπλήρωση, του σκίσαμε. Ναι. Άρα λέει είμαι ενθουσιασμένο και είχαμε το πλάνο. Ναι, όχι. Ναι. Την μπάλα χαμηλά και αυτό. Όπως πρέπει. Βεβαίως. Γιατί είχε ένα πρώτο μισάρο Παναθηναϊκός που υπέφερε κι αυτό. Υπέφερε και λες, αν ξεκινάει έτσι με τον Απόλλωνα μέσα στη Λεωφόρο κλπ. Τι θα γίνει δηλαδή με τα δύσκολα παιχνίδια, τα πολύ σοβαρά εννοώ και με δύσκολους αντιπάλους κλπ. Και έρχεται και γυρίζει το πράγμα. Όπου το μεγάλο κέρδος του, εκτός από το χαμόγελο του κόσμου που φεύγει με την ελπίδα που λέγαμε και πριν, βλέπει ένα παιδί, Ματέους Βιτάλ, μην το πιείτε λουστείτε που λέγει η διαφήμιση, το παιδί έλαμπε έτσι, ακόμα δεν είναι 23, Βραζιλιάνος, 23 χρόνων. Το βάζουμε 23. Η Ναταλία και η Ευδοκία και οι άλλες κρύβουν μήνες τώρα και λοιπά. Λέει του χρόνου θα γίνει. Άλλοι 22 και 4 μήνες. Ναι. Το βάζουμε 23 το παιδί λοιπόν. Στα 23 έχει μια θητεία σοβαρή. 3 χρόνια στην Κορίνθιας. 105 συμμετοχές. Τα λες 105. Δεν έπεσε αλλαγή, ξέρεις, ή έμπαινε ένα παιχνίδι το μήνα κλπ. Κανονικό. 105 μάτς κανονικό. Και, και 32 με την ακριβή, όχι καμιά, ακριβώς 32 στη Βάσκο. Που σημαίνει λοιπόν ένα παιδί στα 23 του έχει 140-150 συμμετοχές, ας πούμε, στη Βραζιλία σε σημαντικές ομάδες. Κάτι είναι. Ήθελε η Κορίνθια να τον πουλήσει, να οικονομήσει που λένε. Έχει βάλει μια ρέτρα 4 εκατομμύρια για το 50%. Ναι, φαντάσου. Ναι. Τώρα, αν εγώ ήμουνα στη διοίκηση και έλεγα τέτοιο παιδί, έλεγα πάω τώρα, δεν ξέρω τι κάνω, παίρνω δανεικά την τράπεζα, ρε παιδί μου. Το ξεκίνησε από χθες την κουβέντα. Ναι. Να μην παίρνει 2-3 μάτσα ακόμα και μετά φύγει. Βέβαια, γιατί μετά θα τον πάρει, θα τον πάρει στην Ιταλία. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι η Μίλα και η Ίντερ, οκ. Okay, αλλά ένα παιδί το οποίο χαϊδεύει την μπάλα, έχει οξυδέρκεια, βλέπει τις κάθετες, παπ, ούτε να καθυστερήσω. Εμένα με. Δεν θέλω να βλαστιμήσω, ρε παιδί μου, δεν βλαστιμάω κιόλα. Βρίζω, αλλά δεν βλαστιμάω. Μου έδωσε σε κάποια σημεία του αγώνα αναμνήσεις εκεί. Εκεί. Ναι, αυτή την παλιά που είχε. Την γλύκα. Την γλύκα, ναι. Είναι μέσα στα 3-4 γκολ. Το παιδί, και αυτό το ταλαιπωρημένο, και εδώ έπαιξε 75 λεπτά, αποθεώθηκε. Και έδειξε τόσα πράγματα σε 75 λεπτά. Καταρχήν ο κόσμος Παναθηναϊκού φώναζε το όνομά του στο πρώτο μάτς. Ναι, φίλε. Που γενικά ο κόσμος Παναθηναϊκού με το. Τι φάνηκε, που έφαγε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Έχει πάρα πολλά χρόνια να παίχτη να τον ενθουσιάσει, να φωνάξει το όνομά του. Ναι. Ναι. Πολύ άρα, πέρα. Άμα την ξέρει την μπάλα, δεν θες ούτε χρόνο προσαρμογή ούτε τίποτα. Ναι. Μπαίνεις μέσα. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση τη ΣΑΕΚ. Το Τζούμπερ, ο οποίος ας πούμε σου λέει τι έχω κάνει δύο προπονήσεις και λοιπά και τι έγινε ρε παιδί μου. Διαμάντη. Μπαίνω μέσα και παίζω ποιότητα, να ξεχυλίζει από την ποιότητα. Στο ημίχρονο δεν μπήκε. Στο ημίχρονο. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο εννοώ. Και βλέπεις αυτή την ποιότητα, τα χτυπήματα στην μπάλα, τα αγγίγματα, τον τρόπο που στέκεται. Εντάξει, τον γκολ ας πούμε, βλέπεις την εξωτερική του. Είναι εκεί, βλέπει το τέρμα, γωνία, κλειστή γωνία κλπ.
Μακάρι να βγουν κάποια πράγματα από τις δύο ομάδες, διότι αν συνεχίσουν έτσι και σε αυτές είμαστε επιτακτικοί, περιμένουμε δηλαδή να δούμε περιμένουμε την πορεία, τη συνέχεια. Απλά αυτό που είπες, ότι ήταν από τις τέσσερις ομάδες τις μεγάλες, πέντε βάζω και τον Άρη, ναι, οι δύο που είχαν περισσότερο ανάγκη το χαμόγελο. Ναι. Και με την περσινή χρονιά που είχαν, ναι, και με το καλοκαίρι. Γιατί ξεχνάμε, ναι, η ΑΕΚ μπορεί το ξεχάσαμε ήδη, αλλά τον Ιούλιο τη Βελέζη την πλήρωσε για τα καλά. Ναι, ναι, ναι. Παναθηναϊκός το ίδιο με τις μεταγραφές, εκτός Ευρώπης κλπ. Βεβαίως. Είχαν ανάγκη δηλαδή με το καλημέρα να δείξουν κάτι. Και πρόσεξε, εάν φανεί και υπάρξει διάρκεια, μένει να το δούμε, έρχονται συνεχόμενα μάτς. Και μάλιστα τώρα θα έχουμε και αγωνιστική Τετάρτη. Τώρα μέσα στην Κυριακή, μετά έχει εμβόλιο μετά και Τετάρτη. Τετάρτη, ναι. Άρα θα πάρουμε δείγματα γραφής. Και νωρίς, ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν αποδειχτεί σταθερότητα κλπ, θα αρχίσουν να βάζουν δύσκολα στους δύο που υποτίθεται έχουν ξεχωρίσει, ναι, και θα είναι διεκδικητές. Θα αρχίσουν να βάζουν δύσκολα. Σίγουρα. Ξέρεις, δεν είναι τώρα οι ομάδες, οι περσινές που είχαν προβλήματα, τρώγανε γκολ από παντού. Και ειδικά όταν και οι δύο αυτοί με το καλημέρα έκαναν τις γκέλες τους. Ναι, 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 ναι. Οπότε λίγο. Μα αυτό λέω ότι μπαίνει πια η πίεση. Ναι. Διότι δεν ξέρεις και την επόμενη αγωνιστική τι θα γίνει. Τι κρατασμούς θα έχουν πάρει οι δύο μεγάλοι, ας πούμε. Οι δύο διεκδικητές, για να το ναι, πούμε. Εντάξει, μεγάλη ηλικία. Μεγάλη και οι υπόλοιποι. Και μου άρεσε έτσι, ξέρεις, που δύο ομάδες ήρθαν να δείξουν ότι υπάρχουμε, είμαστε εδώ, ανασένουμε. Στην ΑΕΚ μάλιστα τρία γκολ, τρεις μεταγραφές. Ναι. Τρεις μεταγραφές. Με... Γενικά η ΑΕΚ σχεδόν ήταν δύσκολο να μην πετύχει κάποια μεταγραφή. Δηλαδή φέτος ήρθαν πολλές μεταγραφές στην ΑΕΚ, ναι, 13 μαζεμένες. Και επίσης μου άρεσε η Δήλωση του Μιλόγεβιτς, πάλι την μπάλα χαμηλά τελείως. Ταπεινότητα. Ταπεινότητα. Μου αρέσει να βλέπω προπονητές που δουλεύουν, που κάνουν πράγματα και δεν μιλάνε, δεν θριαμβολογούν κλπ. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, και ο Μαρτής ήταν πάντα ταπεινός. Ναι, ο Μαρτής. Ποτέ δεν ξέφυγε. Ποτέ, ποτέ. Αλλά βλέπω τους δύο τώρα, Γιωβάνοβιτς και Μιλόγεβιτς, οι οποίοι παραχωρήσαν. Ναι, εντάξει, γιατί και η κληρονομιά που πήραν ήταν λίγο δύσκολη. Οπότε σου λέει κάτσε να. Και πρόσεξε. Να μιλά την μπάλα. Το κρατάω και το σημειώνω. Είναι και δύο άνθρωποι του γηπέδου, έχουν βάλει φανέλα, έχουν ιδρώσει, έχουν τραυματιστεί. Παιχτάρα ο Γιωβάνοβιτς, παιχτάρα ο Μιλόγεβιτς, έχουν μυρίσει τα αποδυτήρια, ξέρουν ακριβώς. Και σου λέει φίλε, ξαφνικά, γι' αυτό είναι ταπεινή. Από τη μία νύχη του τριάμου μπορεί να έρθει το χαστούκι σε πέντε μέρες. Οπότε. Και ξέρουν και αυτό που είπες, επειδή έχουν βάλει φανέλες και ελληνικές φανέλες, ξέρουν και πως είμαστε ως λαός δηλαδή από το έτσι, σε πάμε κάτω και ξανά. Οπότε σου λέει. Κάτω η μπάλα. Διότι από τα πανηγύρια και τα παλαμάκια μπορεί την άλλη εβδομάδα να αρχίσουν κραξίματα, να είναι αυτά κλπ. Σηκώσατε τα κεφάλια, σηκώσατε την μύτη. Με την πρώτη γίνα το αυτό, μάνα. Αυτό. Αυτό. Λέει, αυτό. Να το πάμε λάδι. Χαμηλά... Έχουμε και Άρη σήμερα, να δούμε και Άρη. 7 είναι. 7,5 με τον Όφη. 7,5 με τον Όφη, ναι. Στο Βικελίδης. Έχει... Πολλές μεταγραφές και Άρης φέτος. Κατέβηκε Καρυπίδης στα αποδυτήρια και τους είπε εσείς κάνετε κάθε δουλειά σας. Ξεχάσατε το μείον 6, απέστε το μείον 6. Να δούμε. Ναι. Ο Άρης μένει να δούμε γιατί και αυτός όπως είπες έχει προσθήκες, έχει αλλαγές κλπ. Αλλά θεωρητικά και με τη φόρα την περσινή, ναι, 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 όπου ήταν μεγάλη έκπληξη. Ναι, ήταν η χρονιά του μετά από 40 χρόνια. Φυσικά. Και μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό, τι έχουν δουλέψει, τι συστήματα έχουν εφαρμόσει. Γιατί και Όφη θα εμφανιστεί δουλεμένο και αυτός. Με νιόμπλια από την αρχή, που σημαίνει ότι κάνανε την προετοιμασία τους, έχουν τα πλάνα τους. Όλα, όλα, ναι, ήταν έκανε τις μεταγραφές και τα πάντα. Για να δούμε τα μεταγραφή. Θα ήταν ωραίο παιχνίδι. Αυτό. Από όλους. Θα ήταν ωραίο παιχνίδι, όπως ήταν ωραίο παιχνίδι και το Βόλος Λαμία. Λαμία. Στην αρχή λέμε περίπατο Βόλος. Ναι. Και ξαφνικά, και αυτό το βλέπω το παιχνίδι live, ξαφνικά βάζει τον γκολ η Λαμία. Και έρχονται ρε φίλε τα πάνω κάτω. Σαν να έφυγε ο Βόλος από το γήπεδο. Σαν να πήγανε για τσίπουρα. Είχε ένα δεκάλεπτο Λαμία, δηλαδή ναι, να το γυρίσει κατά τα πάντα. Και τρομοκρατημένος ο Βόλος, δεν μου άρεσε αυτή τη δράση. Εντάξει, είπαμε καλή ομάδα, ποιοτική. Είχαμε ένα καλό παιχνίδι όλα αυτά. Αλλά το να χάνεσαι το γήπεδο για κάποιο διάστημα δεν είναι ωραίο. Και σε αυτόν πίστοση χρόνου όπως σε όλες τις ομάδες. Είπαμε και... πρώτη αγωνιστική. Όλες είναι καινούργιες ομάδες, περισσότερες καινούργιες. Και κάποια στιγμή, φίλε μου, ξαφνικά βλέπω Λουκάς Βίντρα, ωε. Αλλαγή. Μπαίνει στο γήπεδο, 40 ετών και 7 μηνών. 41 τώρα, πάλι γίνουμε ευδοκίες και τέτοια. 41. 41.
βγάλει τη χρονιά, 41 και... Μάλιστα, καλά, καλά. Πήρε ένα ρεκόρ στοιχειωμένο, διότι το είχε ο τροφύλακας το Τρικάλο. Ναι, ναι, Σέβο. Ναι, ο Σέβο βέβαια, το 2000 ναι, ναι. Έκανε το ρεκόρ αυτό. 21 χρόνια, 21 χρόνια ρε φίλε, και μπαίνει αυτός ο Ράμπο, ο Λουκάς, μου λέγανε στο γραφείο, σέντρα έμαθε. Σέντρα έμαθε να κάνει. Τέτοιο, εντάξει, ο Λουκάς μια χαρά, τιμιότατος παίκτης. Ναι. Από τους αδικημένους που πάντα φταίγανε για όλα, γιατί για το χορτάρι, για την καρφή, για τη φανέλα. Αλλά από την άλλη, το αθλητικό του κομμάτι, ναι, ναι, που αποδεικνύεται από το 40,7, στα 41 παίζει μπάλα, για να παίξει μπάλα στη Super League. Θα μου πεις, είναι καμιά Super League, καμιά La Liga κλπ. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά τα παιδιά έχουν. Είναι προπονημένα, είναι δουλεμένα, είναι νεαρά. Δηλαδή, ο Λουκάς των 41 Μαΐων και ο Χ, που είναι 22 χρόνο παιδί και 23 και 25, η διαφορά των 18 και των 20 χρόνων στην ηλικία είναι τεράστιο. Δηλαδή, του ρίχνεις το άλλο 20 χρόνο και του δεν παππού, αν δεν παππού να ψήσεις κάτι να μπηρίξεις στο καφενείο κλπ. Εγώ το λέγαμε χθες στο γραφείο, ποτέ δεν περίμενα από τον Λουκά, ναι, με όσα είχα προηγηθεί και όσο Παναθηναϊκό, ότι κάτι είχε... Τι άκουγε, τι έκανε, θα φτάσει να παίζει 41 χρόνια μπάλα. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πει εντάξει, και στα 32-33. Νομίζω ότι βαρέθηκα. Ναι. Μετά με το που γύρισε από την Ισπανία. Και 35 ρε φίλε. Ναι, και 35. Πώς γύρισε από την Ισπανία, πει γεια σας. Θα να ασχολούμαι ακόμα με εσάς. Ναι. 35, οκ, είναι εφικτό. Μια χαρά. 41. Φαντάζομαι δηλαδή πώς θα το γουστάρει αυτό το πράγμα για να παίζει. Ναι. Και δεν είναι ότι πήγε 41 στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, εδώ στο χωριό μας να ξεκουραστούμε. Όχι στο χωριό. Άρα εθνική, απαιτητική ομάδα. Ναι. Πέρσι βασικό σε όλα τα μάτια της Λαμίας. Φυσικά. Νομίζω ότι έχει γενέθλια το Φλεβάρι. Μπράβο. Που σημαίνει ότι πια θα μπαίνει στα 42. Ναι, ναι, ναι. Θα μετράμε ότι είναι 41 συν τόσο, συν τόσους μήνες, τόσες μέρες κλπ. Κάνει το ρεκόρ αυτό πολλά χρόνια και αυτό. Ναι, αυτό, okay. Δύσκολο να... αυτό δεν θα σπάσει. Δεν θα σπάσει. Όσο πέραν και τα χρόνια είναι και πιο δύσκολο. Όχι, δεν θα σπάσει τώρα γιατί πλέον είναι μεγάλες οι απαιτήσεις ο αθλητισμός. Το ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό, η πρώτη εθνική, δεν σε αποσφαίρει κατηγορίες που θα βρίσκουν ναι, μεγάλα παιδιά, αλλά για να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα που οι αθλητές είναι, παιδί μου, σκίζονται για να πάρεις μια μονομαχία στο κέντρο, να πάρεις μια μπάλα στο κέντρο, πρέπει να φτύσεις αίμα, ας πούμε. Ναι, ναι. Μένα το δούμε. Εκτός αν έρθει αυτό το ρομπότ, ο Ρονάλντο στα τελειώματά του, ναι, στα 45 για αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος, πιστεύω ότι στα 45 ναι, θα παίζει σε εκείνο το επίπεδο. Τώρα είναι 36. Και ακόμα δηλαδή για να φτιάξει ο Λουκά. Αυτό θα γράψει 40 σίγουρα και σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα μείνει. Αν θα... Μπήκε προχθές και. Ναι. Έκανε το δεύτερο γκολ. Ναι, και κούρσε ήταν αυτή. 32 χιλιόμετρα έπιασε. Ναι. 32 χιλιόμετρα με σπριν. Ναι, ναι. 32 χιλιόμετρα. Εγώ είχα ένα παλιό μηχανάκι. Πριν μου κλέψω το καινούριο. Είχα ένα παλιό μηχανάκι. 32 δεν πήγε. Δεν έφτανε. Ο άνθρωπος τρέχοντας, εντάξει, φαινόμενο, το έχουμε πει. Γι' αυτό είναι και που είναι. Ναι, γι' αυτό είναι και που είναι κλπ. Α, σκεφτόμουν τώρα, το ξέχασα νωρίτερα από την αναλία με του Παναθηναϊκού, ότι είχε να βάλει 4 από το 2006. Ήταν η πρεμιέρα, νομίζω, 24 Αυγούστου του 2006 στο Εγάλεο. Πάγκο ολόφρεσκος, Hans Backe. Αμέριμνος, ούτε ήξερε τι του φύγει. Τι θα γίνει σε λίγες μέρες μετά. Ναι. Ντεπούτο Σαλτικίδη στο Εγάλεο Σίτι. 1-4, 3 γκολ ο Σάλπι στην πρεμιέρα του στον Παναθηναϊκό και το άλλο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ναι. Για να βάλει 4 γκολ σε πρεμιέρα, περάσανε λοιπόν. 15. 6 και 21, 15 χρόνια, φίλε μου. Και αν είσαι Παναθηναϊκός είναι πολλά. Οπότε. Λέω πάλι ότι έχουμε πει για όλους χαμηλά την μπάλα γιατί δεν ξέρεις, η δεύτερη αγωνιστική πάει Γιάννενα. Γιάννενα, ναι. Σάββατο. Σάββατο, σε Γιάννενα. Σάββατο παίζει. Τα Γιάννενα ναι, ντουζένια του. Ναι, ντουζένια και έχει πάρει και στα πάνω του τώρα ο Ηρακλής Μεταξάς. Και ο Ηρακλής Μεταξάς και ο Κόντε. Έλα ρε τώρα, έλα τώρα, ναι. Και θα έχουμε ένα ματσάκι σημαντικότατο και σπουδαίο, θα έλεγα. Γενικά φαίνεται ότι πάμε σε ένα καλό πρόγραμμα φέτος και με τον κόσμο και όλα αυτά δηλαδή που ξαναγύρισε στο γήπεδο, έστω και με αυτούς τους περιορισμούς που ξαναγύρισε είναι σημαντικό, όλες αυτές οι πινελίες, καλό είναι. Ναι, αυτό που δεν πήρα χαμπάρι γιατί με φάγε η επικαιρότητα και έβλεπα τα μάτσα από εκεί και ήταν τρελός κλπ. Ζητάγανε επιτοπητικό στην πόρτα. Είπαν ότι πήγανε στο ποιοτικό εμβολιασμού, ναι, πρέπει να το ζητάγανε. Δεν το ζητάγανε στην πόρτα. Το ζητάγανε, το ζητάγανε. Ναι.
Βέβαια, μάσκες μέσα ήταν. Ναι, εδώ, εδώ, εδώ. Είδα πάντως το πρωί σε μια τις εκπομπές τις ενημερωτικές πρωινές που βγάλαν ότι από σήμερα ισχύουν τα πιστοποιητικά στα μαγαζιά κλπ. Και, ναι, και έχει βάλει κατηγορία γήπεδο μόνο εμβολιασμένοι ή με πιστοποιητικό διαγνωσίσει. Όχι, όχι, rapid. Όχι, rapid. Εγώ είδα σε μια κάρτα ότι μπαίνουν στο γήπεδο εμβολιασμένοι οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει με πιστοποιητικό. Ξέρω. Να δούμε, γιατί εντάξει, είναι... υπάρχουν και τα ντου καμιά φορά, ναι, στα ντέρμπι και εκεί μπαίνουν... Και ντου από παντού. Και εκεί μπαίνουν οι πάντες. Και ντου από παντού, φίλε. Και εκεί μπαίνουν οι πάντες. Οπότε ήταν άλλη αίσθηση, γιατί έρχομαι στα γήπεδα με κόσμο. Εντάξει, και με πεσιάχες, κράξιμο. Μας δεν είναι αυτό το άδειο γήπεδο και τα, ναι, ρε, φίλε, τα μεγάφωνα. Τα κουκλάκια, δηλαδή, οι φωτογραφίες τώρα στις εξέδρες, τα σεντόνια που βάζουν. Μακάρι να πάλι χρονιά καλά, να μην έχουμε πάλι τέτοια κλεισίματα. Για να... όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και σε όλους τους τομείς, ας πούμε. Δηλαδή αντούπα, να κυλήσει λίγο νορμάλ αυτό το πράγμα. Να προσέχουμε, διότι δεν έχει τελειώσει πάρα από το παραμύθι, το πανηγύρι. Εδώ. Εδώ είναι πάνω το σύστημα αυτό. Να προσέχουμε και... ναι, ναι, αλλά είναι εδώ. Είναι εδώ. Δεν έχει ξεπερδέψει. Μην προχωρήσουμε στη, τι θα γίνει η άλλη αγωνιστική. Έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και την Παρασκευή, θα ξαναπούμε. Ναι. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σήμερα με το απόψινο, όπως είπαμε. Το Άρη Σόφι 7.30. Έχει το τσαμπιόνε, το σεντόνι του είσαι τρίτο τετάρτες πλέον. Για να δούμε το Μέση, πως θα το πακετάρουνε. Μέση, Εμπαπέ, Ράμος, Νεϊμάρ. Νεϊμάρ, ναι, ναι. Οπότε ξέρουμε οπωσδήποτε τι θα δούμε την Τετάρτη, και θα διαλέξουμε τα υπόλοιπα. Καλή σεζόν. Άντε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, και θα πούμε. Όρκο δεν κάνουμε, έτσι όπως κάνανε οι ομάδες. Αγιασμό, αγιασμό. Είναι η Ιορδάνη. Καλημέρα.